Σε μια σημαντική πρωτοβουλία που θα πάει μπροστά την κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο, προχώρησαν οι κτηνοτρόφοι μαζί με επιστήμονες και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα του νησιού. Συγκεκριμένα, συστάθηκε επισήμως η Ένωση Φυλής Προβάτου Ζακύνθου με στόχο αφενός να σωθεί ο γενετικός θησαυρός, καθώς πρόκειται για μια σπάνια φυλή και αφετέρου να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Είμαστε δίπλα σας στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλα εκείνα τα στοιχεία. Η περιφέρεια θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο ταμείο ανάκαμψης που βγάζει χρήματα για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Τρία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια και συνεργαζόμαστε με τους κτηνοτρόφους. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει μια ομάδα, ένας πυρήνας κτηνοτρόφων που είναι οι πιο ενεργοί και δραστήριοι κτηνοτρόφοι στο νησί, που αγαπάνε και προσέχουν πολύ αυτό που κάνουν και το κάνουν κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Στόχος του Συλλόγου είναι να δυναμώσει την κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο και αυτό ήταν που τόνισαν οι επιστήμονες που συμμετείχαν για να συσταθεί. Ο Σύλλογος πιστεύω ότι ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μπούμε περαιτέρω σε προγράμματα μέσα, τα οποία θα δώσουν την χρηματοδότηση εκείνη και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είπαμε όλοι μαζί, μέσα από μια μεγάλη συζήτηση που κάνουμε, να στήσουμε αυτόν τον Σύλλογο της Φυλής, τον Προβάτο Φυλής Ζακύνθου, που είναι ένα πρόβατο σπάνιας φυλής, είναι μια σπάνια φυλή, και να διατηρήσουμε έναν πολύ σημαντικό γενετικό χώρο. Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τη νέα συνεργασία που δημιουργείται και θα βοηθήσει τον συγκεκριμένο τομέα της Ζακύνθου να προχωρήσει προς τα μπροστά. Η κτηνοτροφία προνάει δύσκολα. Αυτό που έγινε με το Σύλλογο ήταν κάτι καλό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ελπίζουμε να πετύχει. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να επιβιώσει η κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο. Ο Σύλλογος της Ένωσης Φυλής Προβάτου Ζακύνθου απαριθμεί 21 ιδρυτικά μέλη και έχει στόχο να προχωρήσει μπροστά για να σώσει έναν σημαντικό γενετικό θησαυρό αλλά και να αναβαθμίσει την κτηνοτροφία στο νησί.